Un armónico geométrico más honor. Dio medio sol. Y un aritmético más honor. Y un armónico más honor. Y hay tres tiene un extra aritmético. Όταν τα μεγέθη είναι περίπου ίσα. Όταν είναι περίπου ίσα, τίνεις τον αριθμητικό. Όλες οι έννοιες του μέσου όρου τίνεις αυτό. Αυτός το ήξερε αυτό και σου λέει πάρω αυτό. Αυτό βέβαια αποδεικνύεται και απλά, έτσι. Γιατί ο μέσος όρος δύο μεγεθών, X και Y, είναι μεγέθη. Πολύ συνθετικά. Έτσι, εάν πάρει κανείς την ιδιότητα ότι αυτή είναι μια συνάρτηση που ικανοποιεί F of Y, X, είναι συμμετρική προς το X και το Y. Επίσης έχει την ιδιότητα ότι είναι ομογενής βαθμού 1, δηλαδή F of λάμδα X λάμδα Y είναι λάμδα F of X Y. Και επίσης και το πιο απλό απ' όλα, ότι F of 1 είναι ίσον 1. Μετά μπορεί να κάνει κανείς ένα ανάπτυγμα σε... Τι ανάπτυγμα, δεν χρειάζεται τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παρατηρήσει ότι γύρω στο 1-1, στο σημείο 1-1, υπάρχει ένας δίσκος όπου η συνάρτηση αυτή είναι διαφορετική. Έτσι, άμα το ξέρεις αυτό, έχεις υπόθεση. Γιατί μπορείς να βγάλεις την παράγωγο, λοιπόν, θα είναι η προσέγγιση και η παράγωγο σου δίνει κατευθείαν τον αρνητικό μέσο. Έλεξε η ιστορία. Αυτό λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο απέδειξε το εξής, ότι στο. Απέδειξε, υπάρχει ένα κάπιτ, έτσι. Διότι δεν ήξερε ότι είναι σφαιροειδές. Αυτό είναι μια. Μια υπόθεση, έτσι. Δεν είναι. Δεν το γνώριζε αυτό, ότι έστω και στο όριο των μικρών γωνιακών ταχυτήτων θα βγει ένα ακριβώς. Αλλά σου λέει τι θα βγει, ας πούμε ότι. Ότι υποθέσουμε αυτό. Είναι μια πάρα πολύ καλή υπόθεση. Έτσι. Και βγάζει το εξής πράγμα, ότι η εκκεντρικότητα του τετράγωνου, στο όριο αυτό δηλαδή, όπου για μικρές γωνιακές ταχύτητες είναι ίσον με 15 φορές το μέγα τετράγωνο, τηρούμενο δια 8 π, επί τη σταθερά του Νεύτωνα, επί τη πυκνότητα. Την κοινότητα της ύλης. Και αυτό τώρα είναι πράγματι ισχύ. Και αυτό που έλειπε το συμπλήρωσε ο Μακλόρι το 1750. Δηλαδή να αποδείξει ότι το... Δηλαδή τι απέδειξε, ότι αυτή η... Yes, αυτή το... υπόθεση, πες, υπόθεση, το μάντεψε. Ότι αυτό ικανοποιεί πράγματι ακριβώς όλες τις συνθήκες της ισορροπίας. Έτσι. Αλλά, εάν τώρα το πρόβλημα είναι, εξαρτάται που θα βάλει κανείς τον πύχη. Αυτό πάντως πιστεύω να σας έδειξα ότι ο Νεύτερος είχε κάνει και άλλα πράγματα πέρα του δύο σωπάτων. Αυτό είναι δύσκολο, πράγμα, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, εάν βέβαια το θέμα το θέσουμε το πύχη πιο ψηλά και ρωτήσουμε αν αυτή η λύση είναι ευσταθής, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ανοιχτό μέχρι σήμερα. Εάν η λύση αυτή είναι ευσταθής. Ευσταθής για όλο τον χρόνο, βέβαια. Αυτό είναι ανοιχτό μέχρι σήμερα. Για να δούμε αν είναι ευσταθής, θα πρέπει να κάνουμε μια διαταραχή, έτσι δεν είναι. Μια διαταραχή. Δηλαδή, τι διαταραχή, εντάξει, εδώ έχουμε ένα πλανήτη, τώρα θα το θεωρήσουμε πραγματικά ρευστό, έτσι, πες ότι είναι νερό, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, θάλασσα, όλο, παντού, μέχρι το κέντρο, έτσι, παντού, όλο θάλασσα. Λοιπόν, και, εντάξει, αλλά στη θάλασσα, τι θα έχουμε κύματα. Τα κύματα αυτά τι θα κάνουν, δηλαδή, άμα τη διαταράξουμε, θα διαταράξουμε, ας πούμε, αυτό, θα έχουμε κάτι με τον ίδιο όγκο, βέβαια, γιατί την πυκνότητα δεν θα αλλάξει. Αλλά αυτά θα δημιουργούν κύματα, έτσι. Αυτό είναι σαφέ. Αλλά τι θα κάνουμε όταν τα κύματα. Δεν ξέρω. Είναι άρθρο. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι πόσο καιρό θα κάνουμε, αν δεν θα κάνουμε στο περίπτωτο. Εντάξει. Τώρα, κατά τύχη, κατά δεν ξέρω τι είναι αυτό, ο Νεύτων
εξέτασε και το πρόβλημα αυτό, το κυμάτι. Αλλά εκεί δεν μπορούσε να πει σχεδόν τίποτα. Και πάλι όμως είχε μια τέτοια διέστηση που κατάφερε κάτι να πει. Ενώ θα έλεγε κανείς, τώρα εδώ δεν έλεγε τίποτα αυτός. Σε αυτό το θέμα πρέπει να πω, ας πούμε, ότι βλέπει κανείς τη διαφορά του τον Αρχιμίδη. Το γεγονός ότι ο Αρχιμίδης φαίνεται οι αρχαίοι, δεν ξέρω, υπήρχε μια έτσι, κουλτούρα, ή θα πεις κάτι ακριβώς που να μην μπορεί κανείς να προσθέσει ένα ακόμα σε αυτό, ποτέ. Ή δεν θα πεις τίποτα, θα το βουλώσει. Αυτό ήταν το αξίωμά του. Ενώ ο Νεύτων επιχείρησε πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα κατάφερε και λέει κιόλα ο ίδιος ότι δυστυχώς λέει δεν κατάφερε να φτάσει την αυστηρότητα των αρχαίων. Το λέει ο ίδιος. Είχε επίγνωση αυτό, αλλά λέει προσπάθησε. Προσπάθησε όλα αυτά. Και τώρα κάνει το εξής. Λέει αυτός κοίταξε μια λίμνη. Έτσι. Γιατί βέβαια πέρα με τη θάλασσα εκεί υπάρχουν και άνεμοι και ξέρω ότι γίνονται πολλά. Αλλά λέει, αν έχουμε μια λίμνη και πες ότι ρίχνουμε κάτι στη λίμνη, αλλά όχι μεγάλη, να μην διαταράξει πάρα πολύ, ώστε η κλίση της επιφάνειας ή κάθετος να έχει μεγάλη προς την επιφάνεια, να σχηματίσει μεγάλη γωνία προς την κάθετο, προς το επίπεδο, έτσι, να είναι μικρή κλίση. Εάν είναι μικρή κλίση, λοιπόν, αυτός τα παρατήρησε αυτά, τα κύματα στη λίμνη και είναι ένα πράγμα, ότι αυτά τα κύματα που είναι πιο μακρά, δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο μήκος κύματος, έτσι, δηλαδή, έτσι, όταν ας πούμε το μήκος κύματος είναι μεγάλο, αυτή η απόσταση ας πούμε είναι μεγάλη, έτσι, το λάμδα, η απόσταση εδώ με εδώ, το ίδιο πράγμα, έτσι, είναι μεγάλη, ας πούμε αυτό εδώ, αυτό είναι το λάμδα, το μήκος κύματος. Εάν λοιπόν αυτό το μήκος κύματος είναι πιο μεγάλο, τότε τα κύματα τρέχουν πιο γρήγορα. Τρέχουν πιο γρήγορα όσο πιο μεγάλο είναι το μήκος κύματος. Τώρα σου λέει αυτός, το έβαλε αυτός κάτω και το σκέφτηκε και σου λέει ποια είναι η ταχύτητά του. Πώς εξαρτάται από το μήκος κύματος. Λέει εσύ, ήδη έχει μια ιδέα, γιατί λέει η ταχύτητα πρέπει να εξαρτάται από το μήκος του κύματος. Έτσι. Σου λέει τώρα εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε μόνο δύο πτηνά. Είναι η βαρύτητα μου, η επιτάξη βαρύτητα. Και έχουν και το μήκος κύματος. Εάν πάρεις τα δύο, κατασκευάστε μία ποσότητα, η επιτάχυνση τη βαρύτητα επί το λάμδα, η οποία διάστασή τη είναι μήκος τετράγωνο διαχρόνως τετράγωνο. Ενώ η ταχύτητα είναι μήκος διαχρόνως. Σου λέει αυτό πρέπει να είναι κάπως ανάλογη αυτή η ταχύτητα. Με τη ρίζα αυτή. Δεν ξέρω, αλλά αυτό όμως δεν είναι μαθηματικά. Τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως. Γιατί εδώ δεν υπάρχει μία μαθηματική. Έτσι. Αλλά βέβαια πρέπει να πω ότι αυτό είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που είπα στην αρχή. Διότι η περίπτωση αυτή εδώ είναι ότι το πεδίο βαρύτητος είναι δεδομένο από τη μάζα της γης. Και η άλλη περίπτωση που σας είπα, της ευτάθειας της λύσης αυτής, του Νεύτωνος Μακλόρεν, ας πούμε, που είναι όλο η βαρύτητα προέρχεται από τη θάλασσα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτόν τον πλανήτη, είναι όλος θάλασσα, μέχρι το κέντρο. Εδώ τη βαρύτητα την κάνει η ίδια, το ίδιο το ρευστό. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο από αυτό, επειδή εδώ είναι σε ένα δεδομένο πεδίο βαρύτητας, ενώ εδώ η βαρύτητα την κάνει το ίδιο το ρευστό, βλέπετε. Αλλά είναι το ίδιο πρόβλημα, βασικά. Αυτό είναι η απλοποιημένη περίπτωση με τούτο εδώ. Λοιπόν, τώρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς να το πει εύκολα. Εάν κοιτάξουμε λύσεις, εάν περιοριστούμε στις αστρόβιλες λύσεις, δηλαδή η ταχύτητα του ρευστού, το αντισηματικό πεδίο ταχυτήτων, να έχει την ιδιότητα ότι η rotation, η περιστροφή να είναι μηδέν. Επειδή το ρευστό είναι ασυμπίεστο, η διατήρηση της μάζας ενός κομματιού από το ρευστό οδηγεί στην εξίσωση ότι η απόκριση είναι μηδέν. Και μετά έχουμε και την εξίσωση αυτή, η
η οποία είναι η εξίσωση της δυνάμεως. Δηλαδή ότι αν πάρουμε ένα κομμάτι του ρεστού, τότε θα πρέπει ο ρυθμός της αλλαγής του νόμου στη μέθοδο, της ορμής του κομματιού αυτού, να ισούται με τη δύναμη που εξασκείται πάνω σε αυτό. Τη δύναμη που εξασκείται τη βρήκε όμως ο Αρχιμίδης. Και αυτή η δύναμη είναι η εξής. Όταν έχουμε ένα τέτοιο κομμάτι, η δύναμη είναι η πίεση. Που είναι, δεν μπορώ να το κάνω πιο μεγάλη, το δείτε. Προέρχεται από το περιβάλλοντα, το περιβάλλον ρευστό. Και είναι κάθετο προς την επιφάνεια του. Δηλαδή η άνοση του Αρχιμίδη εκεί το έδωμα, το άρημα του πρώτου και εδώ που μένω, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα λοιπόν η δύναμη είναι γνωστή από τον Αρχιμίδη, η υδροστατική δύναμη. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, βέβαια η κανονική εξίσωση έχει αυτή τη μορφή. Αρχίζει να είναι η εξίσωση του Όιλερ, αλλά εγώ δεν νομίζω σε αυτό το σημείο ότι είναι καλύτερο, γιατί αυτά ήταν τα γνωστά, έτσι. Υπάρχει ένα περίπτωση μόνο. Εδώ είναι αυτό, συν γράφει τη μορφή. Εδώ τώρα να πάρω και εδώ, θα μπορούσα κανονικά να έχω την πώς λένε. Καλά, ας το πάρουμε εδώ ένα δια ρο την πυκνότητα, επί γράτιον της πιέσεως και επίσης έχουμε το δυναμικό της βαρύτητος, το οποίο γνωστό είναι G επί G, από το εκόνστη. G είναι, ας πούμε, το ύψος από το επίπεδο ηρεμίας, το G, έτσι, δεδομένη G, το ύψος από την δεύτερη, από την επιφάνεια ηρεμίας. Τι είναι η τάση βαρύτητα. Τώρα τι γίνεται. Επειδή το ρόλο είναι σταθερό, μπορώ να το βάλω μέσα. Μέσα εδώ, έτσι. Αυτό είναι gradient, α πούμε. Gradient, α πούμε. Gradient του GZ. Μπορώ να το βάλω μέσα και να τα αθροίσω αυτά εδώ πέρα. Επομένως, έχουμε το gradient του αθροίσματος. Επίδια ρο, συν GZ. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Εάν πάρουμε τα πράγματα έτσι όπως τα θέλει. Ότι τα γραμμικοποιήσουμε. Δηλαδή, έχουμε μια πολύ μικρή απόκληση από το επίπεδο Z στο 0. Μικρή. Δηλαδή, η μικρή απόκληση σημαίνει το εξής. Ότι οι γωνίες που θα σχηματιστούν θα είναι μικρές. Δηλαδή, εδώ η κάθετος προς το διαταραγμένη επιφάνεια έχει μια μικρή μόνο απόκληση από την κατακόρυφη. Έτσι. Μικρή. Μικρή γωνία. Και επίσης, ας πούμε, αυτό τον όρο το θεωρήσουμε μελιτέρ επειδή είναι δευτέρου βαθμού εν σχέση με αυτό τον όρο. Τότε θα πάρουμε, ας πούμε, αν το απορρίψεις αυτό εδώ πέρα. Επίσης πρέπει να πω, θα πάρουμε μια εξίσωση που είναι πιο απλή. Πριν αντιγράψω αυτή την όμορφη, θα πω ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες. Οι ακριβείς συνθήκες, πριν να προπίσουμε οτιδήποτε, είναι ότι πρέπει να βρούμε μια λύση το πρόβλημα αυτό που είπαμε, δηλαδή συν αυτό εδώ ίσον 0, συν αυτά τα παρέμβησα, τα έγραψα πριν, έτσι, αυτές τις εξώσεις και επίσης ότι η πίεση στην ελεύθερη επιφάνεια, το ωμέγα είναι αυτό εδώ πέρα, έτσι. Είναι το σώμα του ρευστού, έτσι. Το σώμα του ρευστού, έτσι. Οι οποίες πρέπει να είναι 0. Αυτή είναι η ελεύθερη επιφάνεια. Και επίσης έχουμε και το εξής, ότι κάθε της συνιστώσεως της ταχύτητας πρέπει να ισούνται με την ταχύτητα της επιφάνειας. Ποια είναι η ταχύτητα μιας επιφάνειας. Άμα θεωρήσουμε μια επιφάνεια σε ένα ορισμένο χρόνο και θεωρήσουμε επιφάνεια σε χρόνο κοντά προς αυτό το χρόνο, ας πούμε αυτό είναι στο χρόνο T, θα πάμε στον χρόνο τη συν δέλτα τι, έτσι, θα πάμε στην κάθετο από εδώ και θα δούμε ποια είναι η μετατόπιση που σε πάει κατά μήκος καθένα, που σε πάει στην επόμενη επιφάνεια. Αυτό είναι ένα διάστημα δέλτα S. Τότε η ταχύτητα αυτή U είναι το όριο δέλτα S για δέλτα τι, όταν το λέω αυτή, είναι στο 0, έτσι, τίποτα. Αυτή είναι η ταχύτητα μιας επιφάνειας. Αυτή λοιπόν η ταχύτητα πρέπει να ισούνται με την κάθετη συνιστώσα της ταχύτητας του ρευστού. Αυτό σημαίνει ότι τα σωμάτια του ρευστού
ότι η επιφάνεια αυτή, η ελεύθερη επιφάνεια, συνίσταται σε σωμάτια ρεθού. Δεν ξεφεύγουν από αυτό. Έτσι. Και αυτά ακόμα στο σύνορο είναι σωμάτια του ρεθού. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, αν πάρουμε τώρα τις μικρές αποκλήσεις και θεωρήσουμε ότι η επιφάνεια είναι H, δεν είναι Z ίσον 0, αλλά είναι Z ίσον H, το πρώτο T, H και Y. Αυτή είναι η έκφραση της επιφάνειας. Έτσι. Τότε στις μικρές γωνίες έπεται αμέσως ότι η κάθε της συνιστόσα της ταχύτητας είναι το dH dt, τίποτα άλλο. Έτσι. Αν ξεχάσουμε και αυτό τον όρο, τότε αυτό σημαίνει βασικά ότι η δεύτερη παράγωγος του H, το προς το D, συν, αυτό μπορούμε να το βάλουμε, αυτό, επειδή παίρνω την κάθετο τώρα, και η κάθετος είναι προς το Z, έτσι, κατακόρυφη, είναι η Z παράγωγος της πιέσεως, διέλουμε δια του ρο, συν αυτό το δυναμικό, έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, στο Z ίσον 0. Αυτό λοιπόν το άθροιμα πρέπει να μηδενίζεται. Τώρα, τι συμβαίνει όμως, το βλέπετε ή όχι. Τώρα, τι συμβαίνει. Αυτή η συνάρτηση εδώ, επειδή έχουμε τη συνθήκη της μηδενικής απόκλησης και έχουμε απορρίψει αυτό το τετραγωνικό όρο, εάν πάρουμε την απόκληση του όλου, έτσι, αυτή η απόκληση φεύγει. Επομένως, άμα πάρουμε την απόκληση αυτή, πάρουμε τη λαμπλασιανή, έτσι, τη λαμπλασιανή του πίδια ρο. Αυτό εδώ ούτως ή άλλως έχει μηδέν έλεγχο. Δεν είναι μια λαμπλασιανή, έτσι, αυτή είναι μια γραμμική συνάρτηση. Λοιπόν, συν, G, ίσον μηδέν. Άρα λοιπόν αυτή η συνάρτηση πρέπει να είναι αρμονική. Αυτό που λέμε αρμονική, να είναι λύση της λαμπλασιανής εξισώσεως, με μηδέν στο άλλο σκέλος. Χρειάζεται αυτό επειδή η πίεση, θυμάστε την ήρεμη κατάσταση, η πίεση είναι ίση με μείον G, ρο, G. Και τι είναι στο άπειρο όταν υπάρχει άπειρα βάθη. Λοιπόν, για να έχουμε κάτι το οποίο τίνει στο μηδέν, πρέπει να βρίσκουμε αυτό, δεν είναι τίποτα. Εάν όμως το αδρίσουμε, τότε στο σύνορο αυτό δεν είναι πλέον μηδέν, η πίεση είναι μηδέν. Αλλά το άθροιμα δεν είναι μηδέν, τι είναι όμως, είναι G επί H. Άρα λοιπόν αυτό εδώ το πράγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά G επί την αρμονική επέκταση του H, δηλαδή παίρνουμε αυτή τη συνάρτηση H, η οποία είναι μια συνάρτηση στο επίπεδο Z στο 0, θέλεσαι το στο XY επίπεδο. Έτσι, είναι μια συνάρτηση. Την επεκτείνουμε στον κάτω ημιχώρο, έτσι, σαν αρμονική συνάρτηση. Και παίρνουμε την παράγωγο αυτής της συνάρτησης στο Z ίσον 0. Τώρα, εάν πάρουμε τη συνάρτηση αυτή, μπορούμε να την αναλύσουμε σε Fourier, έτσι. Εάν πάρουμε, ας πούμε, ημίτονα, να το πάρω πιο ψηλά, γιατί δεν το βλέπω τώρα. Θα δείτε τι εύκολα βγαίνει τώρα. Ας το πάρουμε σε ημίτονα. Ποια είναι, όπου το και είναι θετικό. Το άλλο είναι το ίδιο, έτσι. Σαν και η X, προσφέρετε. Αν πάρουμε ημίτονα, ας πούμε, στο X. Πάρουμε ένα κύμα που έχει ορισμένο μήκος κύμα. Στο μήκος κύμα τους είναι έτσι, είναι γνωστό, έτσι. Αυτό είναι το λάμδα. Αυτό το K, αυτό περνάει με 2π όταν το λάμδα, όταν X ίσον λάμδα. Άρα λοιπόν K λάμδα ίσον 2π. Και μια από τη συνθήκη, έτσι. Αυτό είναι το λάμδα. Λοιπόν, ποια είναι η αρμονική επέκταση αυτή. Πολύ απλή. Που τίνει στο 0 όταν το πάμε σε άπειρα βάθη. Είναι E στην K, Z. Αυτή είναι η αρμονική. Λαμπεσαιρή 0, έτσι. Γιατί αν πάρουμε τη δεύτερη παράγωγο, θα σου δώσει και τετράγωνο, εδώ θα σου δώσει μείον και τετράγωνο. Άρα αυτή είναι η αρμονική επέκταση. Και τι τη ζει αυτή τη επέκταση, αν λοιπόν αυτή είναι η επέκταση του H, όταν το H είναι sin k x, η επέκταση είναι αυτή, και το τι τη ζει H στο Z ίσον 0,
Είναι απλώς το και. Τίποτα. Επισάν καίες. Καίες, σαν καίες. Επομένως εδώ, αυτή η εξίσωση, οι συνιστώσεις, οι αρμονικές συνιστώσεις, ας τις πούμε αρμονικές συνιστώσεις, H, H hat και αυτό είναι το συντελεστής που είναι μπροστά από το ημίτρο, έτσι. Ο Φουριέρ κοεφίσιμος, ο συντελεστής Φουριέρ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ικανοποιεί αυτή την εξίσωση, τι τετράγωνο, δηλαδή τι τετράγωνο. Τώρα πλέον δεν απαντήθηκε η εξάρτηση του X και το Y. Είναι αυτό το sin και X. Είναι K και H hat και ισομοιρία. Το οποίο τι σημαίνει, ότι έχουμε ένα αρμονικό ταλατοκί με συχνότητα ίση με τη ρίζα GK. Έτσι, επομένως, η ταχύτητα φάσεως, δηλαδή αυτό στο χώρο, η λύση θα είναι sin KX μείον ωμέγα τι. Μείον ωμέγα τι. Έχουμε λοιπόν ένα κύμα το οποίο τρέχει με ταχύτητα φάσεως ωμέγα δια K, είναι ρίζα G δια K, ή οι άλλες λέξεις ίσον ρίζα G επί λάμδα δια 2B. Ίσως τον έφυγε, αυτός δεν είχε βρει κάτι τέτοιο. Δεν ήξερε ποιος είναι ο συντελεστής όμως, αλλά να που είναι. Αυτό όμως βρέθηκε γύρω στο 1840 από τον Green, ο ίδιος που έχει τον Green στήλο. Λοιπόν, αλλά το θέμα δεν τελειώνει εκεί. Γιατί αυτό είναι μόνο η γραμμική θεωρία. Για η μη γραμμική θεωρία έγινε το 1997, τόσο αργά. Γιατί είναι πολύ δυσκολότερη, έτσι. Και αυτό το έλυσε είναι ένα πολύ δυσκολότερο πρόβλημα, το βλέπετε από τις συνθήκες. Η γεωμετρία του προβλήματος είναι πολύ δυσκολότερη. Έτσι. Και αυτό το έλυσε μία φίλη μου, Κινέζα μαθηματικός, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα, η οποία λέγεται Σιτζουε Γου, η Madame Wu. Αλλά αυτή είναι στο University of Michigan, στο Ανάπη, 1997, τόσο αργά. Βλέπουμε δηλαδή εδώ, και από αυτό το παράδειγμα, ότι μόνο ενώ ας πούμε υπήρχαν όλα αυτά τα κλασικά προβλήματα και ενώ ας πούμε είχαν οι κλασικοί όπως τον Νέφτον, δεν εννοώ τώρα τους αρχαίους, γιατί αυτοί ό,τι είπαν ήταν δεν μπορούσε κανείς να προσθέσει κάτι, έτσι. Αλλά δεν ασχολήθηκαν με τόσα πολλά πράγματα. Αυτά όμως που ασχολήθηκαν δεν μπορούσε κανείς να προσθέσει κάτι. Λοιπόν, κλασικοί εννοώ ας πούμε του 18ου αιώνα και κυρίως του Νέφτονα βέβαια και των επιγόνων όπως ο Όιλερ και λοιπά. Αυτά όλα που βασικά είχαν παραμείνει, ας πούμε, τα δυσκολότερα ήταν όλα άλυτα βασικά. Ήταν όλα άλυτα. Και αυτά που ήταν λυμένα ήταν μερικώς λυμένα. Αυτά όλα λύθηκαν, δηλαδή όχι, αυτά που ό,τι πρόοδος έγινε, βασικά έγινε χάρη στο ότι αλλάξαμε τρόπο σκέψεως στα μαθηματικά. Και η αλλαγή τρόπου σκέψεως έγινε προς τα τελευταία τέταρτο του 19ου αιώνα. Δηλαδή, το βλέπουμε στην κλασική μηχανική από το έργο του Πουανκαρέ, το Méthode Nouvelle de la Mécanique Céleste, αλλά το βλέπουμε στην ανάλυση από το Weierstrass, το βλέπουμε παντού, σε όλα τα μαθηματικά. Έτσι. Βέβαια, είχε κάποιους προδρόμους αυτή. Είχε προδρόμους, ας πούμε, τον Μπολτσάνο που ανέφερα πριν, τον ίδιο τον Γκάους, βέβαια, ο οποίος είπε σε αυτό το έργο για τη σύγκληση της υπεργεωμετρικής σειράς ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να επιστρέψω στο rigor antiquus, στην αυστηρότητα των αρχαίων. Αλλά βέβαια, μετά ήρθε ο Κοσί και λοιπά και λοιπά, αλλά μέχρι να συμπληρωθεί αυτό, φτάσαμε στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Και από εκεί και πέρα βέβαια έγινε όλη αυτή η πρόοδος, έτσι. Αλλά και πάλι
Η απόσταση δεν είναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα έχουμε. Έχουμε ακόμα πολύ πολύ δρόμο, διότι παραδείγματος χάρη ακόμα και το πρόβλημα αυτό του σχήματος ενός τώρα σε γραφιτές, δηλαδή ενός που δημιουργεί την ίδια του τη βαρύτητα, ένα αστρονομικό σώμα, το οποίο είναι ρευτό, έστω σε σταθερή πυκνότητα. Έτσι. Αυτό που είχε πει ο Νεύτερ και μετά το συμπλήρωσε το χρόνο, που είχε και το πάλι το, πώς θα πούμε, το έφερε σε μια, βρήκαμε τη λύση. Αυτό είναι μια λύση που πάνε. Και, αλλά η ευστάθεια της λύσης παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα. Έτσι. Και ένα, να πω, έχω να πω μόνο ένα μικρό πράγμα, γιατί είναι κάπως εντυπωσιακό, ότι δεν ξέρουμε το εξής. Αυτό το λέω επειδή είναι ακόμα πιο απλό. Έχει να κάνει, ας πούμε, βάλε τρία σώματα. Και πες ότι τα δύο σώματα είναι αστρονομικά σώματα και βέβαια, εφόσον είναι αστρονομικά σώματα, μόνο αυτά έχουν μάζα, πες. Και αυτά κινούνται σε ένα... είναι το πρόβλημα αυτό του Νεύτερου, τα δύο σώματα. Κινούνται σε ελλείψεις με κέντρο... όπου η εστία είναι το κέντρο μας του συστήματος, σε ελλείψεις, έτσι. Το πρόβλημα των δύο σώματων. Αυτό είναι σε ένα επίπεδο. Τώρα φαντάσου ένα τρίτο σώμα, το οποίο είναι σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι και αμεληταίο. Δηλαδή δεν επηρεάζει τα άλλα δύο. Έχει αμεληταία μάζα. Αυτό δεν είναι πολύ περίεργο, διότι το πιο κοντινό αστρικό σύστημα προς τη Γη είναι το πρόξιμο αυτό του Αλφα Σεντόρι, που είναι δύο κύρια άστρα και ένα πολύ μικρότερη μάζα, όχι αμεληταία τελείω, το οποίο είναι μια μεγάλη ταχύτητα, μεγάλη απόσταση. Τώρα, εάν αυτά μπορούσε και τα δύο να τα αντικαταστήσει με τη συνολική μάζα στο κέντρο μάζα, τότε γίνεται πάλι το δύο σωμάτιο και βέβαια είναι σαφέστατο ότι έχουμε κίνηση τέτοια η οποία παραμένει ευσταθή για όλο τον χρόνο. Έτσι θα παραμείνει αυτό. Είναι όμω άγνωστο μέχρι σήμερα, εάν βάλουμε το πραγματικό πρόβλημα, όσο μικρή και να είναι, όσο μεγάλο και να είναι ο λόγο αυτή τη απόσταση, την απόσταση μεταξύ των δύο κύριων σύμβουλων. Στο σώμα, έτσι. Είναι τελείως άγνωστο μέχρι σήμερα εάν αυτό το σύστημα θα παραμείνει σταθερό ή αντίθετα αυτό το τρίτο σώμα θα αρχίσει να φεύγει και να πάει στο άπειρο. Δηλαδή, εάν θα παραμείνει σε μια φραγμένη περιοχή του χώρου ή θα πάει στο άπειρο, παίρνοντας βέβαια ενέργεια από αυτό εδώ, είναι τελείως άγνωστο μέχρι σήμερα. Πώς σας φαίνεται αυτό, είναι σχεδόν. Και εδώ είναι σαν το πρόβλημα που λύθηκε από τον Κολμογκόρο, τον Άρνοντ και τον Μόζερ. Η μόνη διαφορά είναι ότι, αφού ξέρεις να το πω, ότι πρέπει να είναι ελλείψεις. Αν είναι κύκλοι, είναι γνωστό βέβαια. Αυτό τότε μπορεί να εφαρμόσεις το θεώρημα Κολμογκόρο, Άρνοντ, Μόζερ και αυτό φέρει. Βγαίνει εύκολα, κατευθείαν. Όταν όμως είναι ελλείψεις, αντί για κύκλοι, στην περίπτωση των κύκλων μπορείς να πας σε ένα σύστημα συντεταγμένο όπου αυτά τα δύο κύρια είναι ηρεμία. Δηλαδή που. Πού είναι η συνεπία. Ναι, που απαλείφθηκε γιατί παίρνει ένα περιστρεφόμενο σύστημα. Εάν όμως μεταβάλλεται, δεν μπορεί.